Μαντεύομαι όλη την εβδομάδα ότι θέλουμε να μπούμε το δεξί στο πρωτάθλημα. Ήταν μια ομάδα η οποία πέρσι το είχαμε πει ότι μας είχε κερδίσει μέσα στην έδρα μας και μας είχε δημιουργήσει κάποια προβλήματα στη συνέχεια. Εντάξει, υπάρχει ικανοποίηση σίγουρα για το αποτέλεσμα. Ότι το κάναμε εύκολο, εντάξει, υπήρχαν στιγμές που το δυσκολέψαμε και από μόνοι μας το πράγμα. Το σημαντικό είναι ότι και ήταν και ευτύχημα που προηγηθήκαμε πολύ γρήγορα στο σκορ από ένα λάθος του αντιπάλου, από πολύ καλή πίεση βέβαια των δικών μας παιχτών. Κάναμε και το 2-0. Νομίζω ότι ελέγχαμε πέρα το παιχνίδι. Ο αντίπαλος αυτό που μπορούσε να κάνει ήταν πιο πολύ με στιγμένες φάσεις να μας απειλήσει. Προσπαθήσαμε στο ημίχρονο να πείσουμε τα παιδιά ότι το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει το 45, ότι θέλει περισσότερη προσπάθεια, περισσότερο κόπο να μπορέσει να φτάσει στην πολυπόθητη νίκη. Βρεθήκαμε να χάνουμε από ένα πέναλτι, να μειώνει το σκορ ο αντίπαλος από ένα πέναλτι. Και εκεί λίγο υπήρχε ένας προβληματισμός στην όλη λειτουργία της ομάδας. Το καλό είναι ότι ήρθε το αποτέλεσμα, ήρθε το τρίτο γκολ το οποίο ηρέμησε τα πράγματα. Εγώ είμαι ικανοποιημένος σε απόλυτη προσπάθεια των παιχτών και από τα παιδιά δείχνει φέτος ότι η ομάδα ότι έχει βάθος, αυτό είναι το σημαντικό. Τα παιδιά που μπαίνουν δίνουν έξτρα δύναμη στην ομάδα. Μπορώ να πω είναι καλύτεροι από αυτούς που βγαίνουν. Αυτό ήταν το σημαντικό. Για μένα έχουμε βάθος. Τώρα που ξεκινάει η χρονιά, εσείς τι... Περιμένουμε να δείξουμε σίγουρα ένα πρόσωπο καλύτερο από πέρσι. Το καλύτερο πρόσωπο από πέρσι σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε και μια καλύτερη θέση στην βαθμολογία. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Το έδειξε σήμερα και η ομάδα της Ιωνίας. Είναι η ομάδα η οποία έχει αγωνιστική ταυτότητα, είναι καλή ομάδα. Όλες οι ομάδες ενισχυθήκαμε και εμείς. Θέλουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και ακόμα κι αν αυτό μας φέρει κάτι για την επόμενη κατηγορία, εμείς θα προσπαθήσουμε να το διεκδικήσουμε. Σίγουρα θα υπάρχει πίεση. Εντάξει, είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να δίνουμε πάντα τον καλύτερό μας σε αυτό. Πολύ σημαντικό είναι το πρώτο αποτέλεσμα που μας δίνει έξτρα δύναμη και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.